Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky με αμύωτη ένταση. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας από τον Ισραηλινό στρατό και τον Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο πόλεμος θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Ενώ νέα ανάφλεξη πυροδοτούν τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον φιλοϊρανικών οργανώσεων ως αντίπεινα για επίθεση με ντρόουν που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 Αμερικανοί στρατιώτες. Λίγα λεπτά μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό στη Δαμασκό με στόχο τον Ζαγέλε Ρασίμου Σαγίν, τον διοικητή των φρουρών της Επανάστασης στη Συρία, και η Ιρανική κρατική τηλεόραση διέκοψε μετά από λίγο το πρόγραμμά της για να μεταδώσει το θάνατό του, όπως και πολλά ξένα μέσα ενημέρωσης. The general had been a long-time advisor to Iran's Revolutionary Guard in Syria. His death comes amid clashes between Hezbollah and Israel along the Lebanese-Israeli border. Ο Μουσαγίν ήταν μάλιστα υπεύθυνος για το συντονισμό της στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Ιράν και Συρίας. Άμεση ήταν η αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης που προειδοποίησαν πως το Ισραήλ θα πληρώσει. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ραϊσί που έκανε σαφές ότι το Ισραήλ θα πληρώσει για αυτό το έγκλημα. Σε μια ειδική συνεδρίαση για το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων της Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δέχτηκε και έντονη αποδοκιμασία από συγγενείς των ομήρων. Κρατούσαν μάλιστα ένα πανό που έγραφε «Εάν ήταν ο γιος σου όμηρος». Παρ' όλα αυτά, ο Νετανιάχου δεν δείχνει να συμφωνεί με την πρόταση της Αιγύπτου για εκεχηρία που μάλιστα έθεσε 3 όρους για να υπάρξει ειρήνη στη λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, η Γάζα πρέπει να αποστρατικοποιηθεί και η Παλαιστινιακή κοινωνία πρέπει να απορριζοσπαστικοποιηθεί. Η Χαμάς από την πλευρά της έκανε λόγο για μια γελία δήλωση του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός στρατός βρήκε το αυτοκίνητο ενός πρώην ομήρου στον περίβολο του Ινδονησιακού νοσοκομείου της Γάζας. Ο ομήρος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς και ήταν ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν κατά λάθος το μήνα αυτό από Ισραηλινούς στρατιώτες. Το αυτοκίνητό του μαζί με ένα άλλο είναι αυτά που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν από τα μέλη της Χαμάς για τις επιθέσεις τους. אנחנו מרחיבים את הלחימה בדרום רצועת עזה. הכוחות ממשיכים לחשוף ולהשמיד תשתיות טרור, והערב אנחנו מפרסמים תיעוד מבסיס של חמאס שהוקם בבית החולים האינדונזי בג'באליה. הממצאים שאספנו מוכיחים כי מרחב בית החולים שימש את מחבלי חמאס כנקודת כינוס לפני היציאה למתקפת הטרור הרצחנית, Ταυτόχρονα οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράκ εναντίον εγκαταστάσεων φιλοϊρανικών ενόπλων κινημάτων και σε αντίπεινα για την επίθεση με ντρόουν που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 Αμερικανοί στρατιώτες σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Επίδειξη δύναμης κάνουν και οι Χούθοι την ώρα που η διεθνής κοινότητα ετοιμάζεται να στείλει πολυεθνική ναυτική δύναμη στην Ερυθρά Θάλασσα με στόχο να αποτρέψει τις επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Το διπλωματικό τώρα μπραντεφέρ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν έχει τέλος την ώρα που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο προβλέπεται ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη λωρίδα της Γάζας. It took many days and many long nights of negotiating to get this right. But today, this council provided a glimmer of hope amongst a sea of unimaginable suffering. Αμέσως ήταν η αντίδραση της Χαμάς που ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών, καθώς το ψήφισμα δεν περιλαμβάνεται κάλεσμα για άμεση εκεχηρία στον Παλαιστινιακό θύλακα, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνίστηκαν για να ψηφίσουν τη βούληση της Διεθνούς Κοινότητας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Κριτική όμως το ψήφισμα άσκησε και το Ισραήλ, που κάνει σαφές ότι θα συνεχίσει να ενεργεί με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά θα εξετάζει για λόγους ασφαλείας κάθε ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα. Από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας απήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ρωσία, ενώ τα υπόλοιπα 13 μέλη έδωσαν θετική ψήφο. Ο φόβος τρομοκρατικών επιθέσεων έχει ρίξει βαριά τη σκιά πάνω σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στους καθεδρικούς ναούς έχουν τοποθετηθεί ακόμα και μηχανήματα ελέγχου όπως αυτά των αεροδρομίων. Ενώ συνεχίσουν οι περιπολίες των αστυνομικών σε υπαίθριες αγορές και κεντρικά σημεία στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ιταλία αλλά και τη Γαλλία.
Η γερμανική αστυνομία κάνει ακόμα και σωματικό έλεγχο σε όσους θέλουν να μπουν στον καθεδρικό ναό της κολονίας. Τα προσωπικά τους αντικείμενα περνούν από ανιχνευτές μετάλλων, ίδιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα αεροδρόμια που έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους των ναών. Είναι schon eine Angst bei mir, ne? Dieses Polizeiaufkommen. Wir haben in den Nachrichten gesehen, wir haben es erst heute erfahren. Wir können es eigentlich, ich kann es nicht glauben, dass es sowas gibt, ne? Οι αστυνομικοί πάνωπλοι περιπολούν τις χριστουγεννιάτικες αγορές, ενώ συναγερμός έχει σημάνει σε όλα τα θεματικά πάρκα, τα μουσεία και σε χώρους όπου μέσα στις γιορτές συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η κινητικότητα της Χαμάς και των υποστηρικτών της έχει βάλει ολόκληρη την Γερμανία σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας Hans Seidler. A heightened activity both by Hamas and its supporters and sympathizers, as well as a host of other terrorist groups, including the Islamic State, who try to take advantage of this current situation to inspire and incite terror attacks. Στο μικροσκόπιο των αρχών ασφαλείας της Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ισπανίας βρίσκονται στοιχεία για Ισλαμιστική οργάνωση που σχεδιάζει χτύπημα ναών στην Κολονία, τη Βιέννη και τη Μανδρίτη. Στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, οι αρχές συνέλαβαν και κρατούν 3 άτομα που συνδέονται με Ισλαμιστικό δίκτυο. Σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται όμως και η Γαλλία, με τις αρχές να φυλάσσουν ναούς, συναγωγές και τεμένοι για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Όπως λέει ο Έρικ Ανρί, εκπρόσωπος της γαλλικής αστυνομίας, επί φυλακή έχουν μπει από τη δημοτική αστυνομία μέχρι τους στρατιώτες της Εθνοφρουράς. La police nationale, la gendarmerie nationale et les militaires de l'opération Sentinelle sont mobilisés. On devrait être autour d'un taux de présence de 60% à 70% en fonction des besoins. Mais c'est surtout le 31 décembre que la situation va être, à mon avis. Η κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας με τους συνεχείς βομβαρδισμούς από το Ισραήλ πυροδοτεί την τρομοκρατική απειλή σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις αρχές στη Γυραιά Ήπειρο να προσπαθούν να θωρακιστούν όσο καλύτερα μπορούν, τονίζει ο πολιτικός αναλυτής Hans Brandt. The possibility of there being some kind of cooperation between various radical groups, such as right-wing anti-Semitic organizations, Nazi-type organizations, as well as Islamists, and even some groups from the left who have criticism of Israel. Αυξημένα είναι και τα μέτρα ασφαλείας στην Ιταλία, με τους νομάρχες ανά την επικράτεια να έχουν λάβει οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών για ειδικούς ελέγχους σε όλα τα κεντρικά σημεία των Ιταλικών πόλεων, αλλά και όπου αλλού συγκεντρώνονται ντόπιοι και τουρίστες και θα μπορούσαν να γίνουν στόχος τρομοκρατικού χτυπήματος. Συγκλονίζουν τώρα 2 νέα τροχαία δυστυχήματα που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 νέα παιδιά 17, 18 και 24 χρονών σε Βρυλίσια και Θεσσαλονίκη, ενώ ένας 28χρονος και μία 22χρονη νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στη λεωφόρο Χιστού στο Πέραμα. Τρεις τραγωδίες έχουν γραφτεί μέσα σε 24 ώρες στην άσφαλτο. Τραγικό θάνατο βρήκαν 2 νεαρά παιδιά 18 και 17 ετών στα Βρυλίσια. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αναπαύσεως, όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν ένας 18χρονος που ήταν και ο οδηγός του και μία 17χρονη εξετράπη για άγνωστους λόγους από την πορεία του. Αρχικά το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα, διαγράφοντας από εκεί και πέρα μία τρελή πορεία, καταλήγοντας στο εσωτερικό μιας μάντρας, αφού πρώτα είχε πέσει πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τα 2 νέα παιδιά, όταν απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική, ήταν ήδη νεκρά. Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος, καθώς το αυτοκίνητο λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης είχε σχεδόν κοπεί στη μέση. Λίγη ώρα νωρίτερα, στη λεωφόρο Χιστού, 28χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου, μια 22χρονη, όταν απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες, έφεραν πολύ σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Δυστυχώς, η νεαρή κοπέλα έχασε και τα 2 πόδια της, ενώ ο οδηγός, το ένα με τους γιατρούς του Αττικού Νοσοκομείου να καταβάλουν προσπάθειες για να σώσουν το άλλο, ενώ και οι 2 νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η τραγωδία όμως στους δρόμους δεν σταματά εδώ. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος, 24 χρονών, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Επανομή στη Θεσσαλονίκη, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο που οδηγούσε προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε τσιμεντένιο τοίχο. Ξεκινώντας από τα τροχαία, να πούμε ότι πραγματικά είναι η μάστιγα της εποχής. Το βλέπουμε δηλαδή ότι αποτελεί πρώτη αιτία θανάτου στους νέους. Βλέπουμε τα στοιχεία που κάθε χρόνο έχουμε γύρω σε 650 νεκρούς από τροχαία ατυχήματα. Εγώ οφείλω να πω ότι
η κύρια αιτία για μένα παραμένει η ατιμορρησία, διότι υπάρχει δυστυχώς τα όσα τελικώς εξιχνιάζονται από τα αδικήματα αυτά, τα όσα πρόστιμα επιβάλλονται, είναι ελάχιστα σε σχέση με τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας την περίοδο μετά την πανδημία του κορονοϊού, έχουν σημειωθεί ανησυχητικά αυξημένα θανατηφόρα και τροχαία δυστυχήματα. Ενώ με βάση τα στοιχεία, το 9μηνο του 2023 εξακολουθεί η άνοδός τους. Τα περισσότερα θύματα τροχαίων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών, με το 72% από αυτούς να είναι οι οδηγοί. Οι αριθμοί είναι σοκαριστική. Βιώνουμε καθημερινά σαν χώρα μια γενοκτονία στην άσφαλτο. Και βλέπουμε ότι η γενοκτονία δεν επιτελείται μόνο στα μεγάλα εθνικά δίκτυα ή στους επαρχιακούς δρόμους. Γίνεται και μέσα στις μεγάλες πόλεις και ακόμα περισσότερο τις μέρες που είναι η κίνηση πιο μικρή και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες ή στις εορταστικές μέρες όπου ο κόσμος βγαίνει έξω, πηγαίνει για φαγητό, πίνει και κάνει χρήση αλκοόλ. Είδαμε τώρα ότι το τελευταίο 24ωρο έχουμε 2 νεκρούς και 2 ακροτηριασμένους οδηγούς. Είναι πραγματικά πολυεπίπεδο το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων. Είναι αλήθεια ότι η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει ενσκύψει πάρα πολύ σοβαρά στο θέμα αντιμετώπισης. Το μεν ένα κομμάτι είναι το να αλλάξουμε την αξιακή συμπεριφορά των πολιτών, που όμως αυτό θα μας χρειαστεί μια-δύο γενιές για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα, δηλαδή να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτό που λέμε την παιδεία, την οδική παιδεία, η οποία χρειάζεται από τα σχολεία. Γιατί η έλλειψη προσοχής, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητής τηλεφωνίας, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ αλλά και άλλων ουσιών είναι οι πρώτες αιτίες για δεκάδες θανάτους, κυρίως νέων ανθρώπων. Παράλληλα, η αύξηση της ηλικίας των αυτοκινήτων και η έλλειψη ελέγχου της καλής λειτουργίας τους αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις πιθανότητες τροχαίων που μπορεί να είναι και θανατηφόρα. Μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό μεγάλης εγκληματικής βιαιότητας βρέθηκαν οι αστυνομικοί στο ΜΟ ανατολικά του Παρισιού όταν εντόπισαν σφαγιασμένα και πνιγμένα 5 άτομα. Μια γυναίκα με τα 4 παιδιά της. Ο 33χρονος άνδρας που συνελήφθη ονομάζεται Νοεμπό και θεωρείται ότι ήταν αυτός που σκότωσε το βράδυ των Χριστουγέννων τη σύζυγό του και τα 4 παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους. Ο 33χρονος φαίνεται να υποστήριξε στον εισαγγελέα ότι υπέφερε από κατάθλιψη. Η μητέρα και τα 2 κορίτσια δέχτηκαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό από μαχαιριές που ήταν αδύνατο να τις υπολογίσει κανείς, όπως αναφέρουν οι γαλλικές αρχές. Κανένα ίχνος εμφανούς πληγής δεν εντοπίστηκε στα 2 αγόρια, για τα οποία οι αρχές εξετάζουν το σενάριο της ασφυξίας ή του πνιγμού. Τα παιδιά ήταν ηλικίας 9 μηνών, 4, 7 και 10 χρονών. Η 35χρονη ήταν γνωστή σε όλους και πολύ πρόσχαρη, ενώ ο άντρας δεν εργαζόταν και ήταν εκείνη που ζούσε την οικογένειά της, όπως είπε σε δημοσιογράφους, φίλη και γειτόνισσα του ζευγαριού, η οποία και ειδοποίησε τις αρχές. Στο ρωσο-ουκρανικό τώρα μέτωπο, πλήγμα στο γόητρο της Μόσχας θεωρείται η καταστροφή από την ουκρανική επίθεση μεγάλου ρωσικού αποβατικού σκάφους στην προσαρτημένη Κριμαία. Την επίθεση επιβεβαίωσε η Ρωσία, κάνοντας λόγο για 1 νεκρό και 2 τραυματίες. Μια εκοφαντική έκρηξη συγκλώνησε το λιμάνι της πόλης Φεοντόσια στην Κριμαία, ενώ ταυτόχρονα μια πύρινη μπάλα φωτιάς υψώθηκε εκατοντάδες μέτρα στον ουρανό. Το Κίεβο έπληξε με κατευθυνόμενους πυράβλους κρούς το ρωσικό αποβατικό πλοίο Νοβοσερκάσκ, που σύμφωνα με ουκρανικές πηγές μετέφερε ντρόουν καμικάζι ιρανικής κατασκευής. A commander of Ukraine's Air Force said the attack destroyed a Russian Navy vessel, a landing ship. But Russia's Defense Ministry says the ship was damaged, not destroyed. Η ουκρανική επίθεση με στόχο τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας σημειώθηκε λίγες μόνο ώρες από τη στιγμή που ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραβρέθηκε σε τελετή εγγενείων νέων πλοίων του πολεμικού ναυτικού στην Αγία Πετρούπολη. Морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана.
Την ίδια ώρα στο ανατολικό μέτωπο η Μόσχα πανηγυρίζει, υποστηρίζοντας ότι κατέλαβε τη στρατηγική σημασίας πόλη Μαρίνκα στο Ντονέτσκ, που αποτελεί σημείο σφοδρών συγκρούσεων από το 2015, με τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργέη Σοϊγλού να κάνει λόγο για μείωση των αμυντικών δυνατοτήτων των Ουκρανικών δυνάμεων. Το Κίεβο από την άλλη πλευρά υποστηρίζει πως οι δυνάμεις του βρίσκονται ακόμη μέσα στην ισοπεδωμένη πόλη. Το χαρτί τώρα της πυρηνικής απειλής επαναφέρει το Κρεμλίνο με τη βοήθεια των στενών του συμμάχων και τον Λευκορώσο πρόεδρο Λουκασένκο να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταφοράς ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων στη χώρα του. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас. Η ανάπτυξη των πυρηνικών στη Λευκορωσία είναι ένα μήνυμα από τον Πούτιν προς τη Δύση, καθώς ρωσικά όπλα μαζικής καταστροφής βρίσκονται στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα σύνορα τριών μελών του ΝΑΤΟ. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας και εν μέσω των γιορτών μεγάλη είναι η έξαρση των λοιμόξεων για τα παιδιά. Τα εξωτερικά ιατρία των παιδιατρικών νοσοκομείων γεμίζουν με αποτέλεσμα πολύ ωραίες αναμονές και ταλαιπωρία για τους μικρούς ασθενείς αλλά και για τους γονείς τους. Ταυτόχρονα σε έξαρση βρίσκεται και ο κορονοϊός που σύμφωνα με την κυρία Παγώνη η μεταδοτικότητά του είναι πλέον πολύ μεγαλύτερη. Το αδιαχώρητο επικρατεί στα εξωτερικά ιατρία των παιδιατρικών νοσοκομείων, καθώς εν μέσω των γιορτών υπάρχει μεγάλη έξαρση των λοιμόξεων στα παιδιά. Υπάρχει πολλής ιός, πολλής κόσμος, πολλά παιδάκια, λίγο το προσωπικό προφανώς, πάμε σε ιδιωτικό, αυτό. Στο Ριλά ήταν 15 παιδάκια, αλλά η αναμονή ήταν για κάθε παιδάκι που έμπαινε ήταν και μισή ώρα και. Οι γονείς είναι οι περισσότεροι αγαναχτισμένοι, τα παιδάκια άραστο να κλαίνουν. Η αναμονή για την εξέταση ενός παιδιού φτάνει ακόμη και τις 5 ώρες. Από τις 9 το πρωί είμαστε. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία δέχονται μεγάλη πίεση και αυτό οφείλεται στο εκρηκτικό κοκτέιλ γρίπης, αναπνευστικών ιών, στρεπτόκοκκου αλλά και του κορονοϊού. Οι παιδίατροι είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι από τις λοιμόξεις. Βλέπουμε στο ίδιο άτομο να έχουμε μία, δύο ή και τρεις λοιμόξεις ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε ότι ο οργανισμός τη πιθανότητα δεν έχει την ικανότητα να τα αντιμετωπίσει ταυτόχρονα. Και έχουμε και πάρα πολλές πνευμονίες από τη γρήπη. Είχαμε ήδη γρήπη, πήγαμε στον παιδίατρο μαζί, οπότε ήρθαμε γιατί είχαμε ανησυχία λόγω υψηλού πυρετού συνεχόμενες μέρες. Ανησυχία όμως έχουν προκαλέσει και τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας σε παιδιά που είναι πιθανότατα να σχετίζεται με τον ιό κοξάκι. Εκείνο που βλέπουμε αρκετά, έτσι, πολύ αυξημένο σε προστέριο, είναι μυοκαρδίτες και περικαρδίτιδες, που μπορεί να οφείλονται στην επιδημία του κοξάκι, γιατί ο κοξάκι κάνει τέτοια πράγματα. Σε έξαρση είναι τόσο η γρήπη όσο και ο κορονοϊός, αλλά και οι ιώσεις προκαλώντας την ανησυχία των γονιών που ακόμη και με το παραμικρό σύμπτωμα που μπορεί να εκδηλώσουν τα παιδιά τους, τρέχουν στα νοσοκομεία. Ο μικρός ένιωσε αδιαθεσία, ατονία, δεν έχει κάποια συμπτώματα, πυρετό, οτιδήποτε, απλά να δούμε μήπως υπάρχει κάτι. Σύμφωνα με τους γιατρούς πάντως, τα δύσκολα είναι μπροστά και τουλάχιστον για τους επόμενους 2 μήνες. Γι' αυτό και συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή. Στις μεγαλύτερες ηλικίες τώρα, μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, τα κρούσματα κορονοϊού σε ενήλικες έφτασαν τα 1.300, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να έχουν ξεπεράσει τις 200, ενώ οι θάνατοι έφτασαν τους 60. Σύμφωνα με την κυρία Παγώνη, δεν υπάρχει λόγος για πανικό, καθώς η νέα παραλλαγή του κορονοϊού έχει μόνο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, την πολύ εύκολη μετάδοσή του. Είναι κοκτέιλ πολλό κορονοϊού, γρήπης, ιός, συγκητιακού ιού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κόσμος αυτές τις μέρες θα διασκεδάσει, θα βγει, αλλά χρειάζεται και να προσέχει. Είναι μια καινούργια υποπαραλλαγή του στελέχους όμικρον όμως. Mm-hmm. Το στέλεχος όμικρον είναι γνωστό. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η υποπαραλλαγή έχει το εξής ενδιαφέρον. Έχει μία, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, μία ταχεία αυξημένη εξάπλωση. Mm-hmm. Τα συμπτώματα όμως είναι τα ίδια. Κεφαλαλγία, πονόλαιμος, πυρετός, κρατάει περίπου
4 με 5 μέρες, δεν κάνει βαριές πνευμονίες και το τονίζω, δηλαδή στο κατώτερο αναπνευστικό δεν έχουμε πνευμονίες που είχαμε με τα παλιά στελέχη, τις παλιές υποπαραλλαγές. Η κυρία Παγώνη εμφανίστηκε όμως καθησυχαστική και για την έξαρση στρεπτόκοκκου στα παιδιά, ενώ ειδικά για το 8χρονο παιδάκι που έχασε τη ζωή του, υπό την ο 7ος θάνατος παιδιού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αγοράκι είχε υψηλό πυρετό και βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως θεραπεία για 4 ολόκληρες ημέρες. Ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου η σωρός του Βασίλη Καρά εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για 6 ώρες. Σε βαρύ κλίμα και κρατώντας λευκά λουλούδια, πολίτες περίμεναν ώρες την ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο λαϊκό τραγουδιστή που έφυγε από κοντά τους. Στο τελευταίο αντίο τίμησαν με την παρουσία τους οι φιλαρμονικές Νέας Προποντίδας και Απόλλων Ροδολίβους, ενώ τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος, Ευάγγελος Αραμπατζής. Η αγάπη του κόσμου οδήγησε την οικογένεια σε αλλαγή του αρχικού προγραμματισμού, με την εξώδιο ακολουθία να τελείται τελικά στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και όχι στην Καβάλα, ενώ η ταφή της ορού του αγαπημένου τραγουδιστή θα γίνει αύριο Τετάρτη στη γενέτειρά του, το Κόκκινο Χώρο. Τα τελευταία χρόνια έδωσε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Το χτύπημα του κορονοϊού στον ήδη αδύναμο οργανισμό του στάθηκε μοιραίο, με αποτέλεσμα την παραμονή των Χριστουγέννων να φύγει από τη ζωή. Το άκουσμα του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε φίλους, θαυμαστές αλλά και ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η απώλεια του σπουδαίου τραγουδιστή άγγιξε και τον πολιτικό κόσμο, με τον Πρωθυπουργό αλλά και εκπροσώπους των κομμάτων να λένε το δικό τους αντίο στον άρχοντα του ελληνικού πενταγράμμου. Ας ακούσουμε τώρα πώς τον αποχαιρέτησε η μπάντα του. Σε λουλιάστρα, νύχτα όμορφη, όμορφα τα άστρα και οι ουρανοί. Πέσε στην αγάπη μου, να την αρευρύ, όπου και να βρίσκεται, να με θυμηθεί. Νύχτα φεγγαρόλουστη, νύχτα όμορφη, νύχτα φεγγαρόλουστη. Μη μου ζητάς να φύγω, να με σαλικά. Τώρα εργαστήριο νόθευσης ποτών εντόπισαν οι αρχές κατά την έφοδό τους σε μαγαζί στον Γκάζι. Τα κυκλώματα θησαυρίζουν σε βάρος των καταναλωτών, βάζοντας όμως σε μεγάλο κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των ανθρώπων που πηγαίνουν για ένα ποτό στα νυχτερινά κέντρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ.
Εκατοντάδες μπουκάλια αλκοόλ και 100 λίτρα διάφανο αλκοολούχο υγρό άγνωστης προέλευσης εντόπισαν κατά την έφοδό τους αστυνομικοί σε εργαστήριο νόθευσης ποτών στην περιοχή του Γκάζη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται άλλα 4 άτομα. Κατασχέθηκαν αλκοολούχα ποτά άγνωστης προέλευσης και πλήθος φιαλών επώνυμων αλκοολούχων ποτών και εξοπλισμός φυσικά της παραγωγής των νοθευμένων ποτών. Μέσα στο εργαστήριο οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης πλήθος επώνυμων αλκοολούχων ποτών, εμφανώς παραποιημένων και νοθευμένων, μεγάλο αριθμό άδειων φιαλών, διαφόρων επώνυμων ποτών, πλαστές ετικέτες και πόματα γνωστών αλκοολούχων ποτών, ξύστρα και ειδικό πιστολάκι για επανεμφιάλωση, αλλά και μια πλαστή σφραγίδα αστυνομικού τμήματος και αστυνομικού υπαλλήλου. Οι δράσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν ιδιαίτερα τώρα την περίοδο των εορτών. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γιορτών που η κατανάλωση του αλκοόλ είναι μεγαλύτερη, όσοι βγουν θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, καθώς ένα νοθευμένο ποτό μπορεί να αποδειχτεί άκρος επικίνδυνο για την υγεία, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις και για τη ζωή τους. Για κινδύνους από ποτά μπόμπες που μπορεί να είναι ακόμα και μοιραίοι, κάνει λόγο ο παθολόγος και διδάκτορ του ΕΚΜΑ Δημήτρης Ριγόπουλος. Οι κίνδυνοι από τα ποτά που τα λέμε μπόμπες είναι μεγάλοι και μπορεί να είναι και μοιραίοι. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είναι ύπουλοι. Δηλαδή δεν εμφανίζονται τις πρώτες ώρες. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε ότι ένα ποτό που ήπιαμε ήταν μπόμπα. Από τη γεύση, από τη ζαλάδα που αφήσαν μετά, από τις τιμές που ήταν ύποπτα χαμηλές. Ποιες είναι οι επιπτώσεις συνήθως, φίλοι που έχουν πιει μπόμπες, τι έχουν πάθει? Εξερνάγανε σαν τα γατιά μετά. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα ένα ποτό που με τόση ευκολία λέμε ότι ήπιαμε και ήταν μπόμπα? Μιλάμε για δηλητηριασμένο νοθευμένο αλκοόλ με μεθανόλη. Στη μεθανόλη κανένας δεν είναι προστατευμένος. Κάνει θόλωση όρασης, μπορεί να πειράξει το οπτικό νεύρο και στη συνέχεια μπορεί να εξελιχθούν τα συμπτώματα και από τα πνευμόνια. Να κάνει δηλαδή μια αναπνευστική ανεπάρκεια. Και εκεί κινδυνεύει η ζωή σου. Κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο είναι κάτι που πάντα πρέπει να κάνουμε, πολύ περισσότερο όμως κατά τη διάρκεια των γιορτών που η διάθεσή μας είναι και πιο χαλαρή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από την κατανάλωση μπόμπας ποτού, καλό είναι να αποφεύγουμε τα υπερβολικά φθηνά ποτά, να προσέχουμε αν το μπουκάλι που μας σερβίρουν είναι σφραγισμένο και πριν πιούμε να μυρίζουμε το ποτό. Εάν έχει περίεργη μυρωδιά, τότε να μην το καταναλώνουμε. Προσέχουμε που πάμε. Δεν πίνουμε πολύ έτσι, όπως είμαστε πολύ χαλαρή παρέα και είμαστε εντάξει. Σε περίπτωση τώρα που καταναλώσουμε ένα ποτηράκι παραπάνω, είτε καθαρό είτε νοθευμένο, η αποχή από την οδήγηση αυτοκινήτου είναι κάτι επιβεβλημένο. Μια είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής. Θλίψη έχει προκαλέσει τον ελληνικό κινηματογράφο. Η είδηση του θανάτου της Χαριτίνης Καρόλου, η σπουδαία ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σήμερα το βράδυ και την ανακοίνωση του θανάτου της έκανε μέσω των social media ο Σπύρος Μπιμπίλας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όλους εμάς, ευχές για ένα καλό βράδυ και χρόνια πολλά.